Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Όσον αφορά την ερώτηση του κ. Καραγιάννη, γιατί αναφέρθηκε η διαδικασία του προηγουμένου ετών, να πω ότι οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο σταμάτησαν ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, το χειμώνα του 2014. Τώρα, ο Δήμαρχος επέμβει σε αυτό το σύμβολο, δεν ξέρει το νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι θα ξέρει τον Δήμαρχο, οπότε κακώς εκπλήρησε το σύμβολο, αν δεν ξέρει το, αν άλλαξε το του απλούστου. Και πότε εφαρμοστεί για τις απευθείας αναθέσεις. Να μην θυμίσουν τι δεν ξέρει για την Δημοτική Σύμβουλη, οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι. Γιατί μας φέρετε το θέμα ορισμού μελών επιτροπής, ενώ ήταν κύριο και κυρίσατε. Οπότε μην πάμε στη δικασία ποιο ξέρει και τι δεν ξέρει. Η ουσία είναι η εξής. Εκεί έγινε ένα έργο, τι εξήγησε. Κάνατε κλήρωση όπως εσένα. Πριν από ένα χρόνο κάνατε κλήρωση για να ανοίξει μελών επιτροπής παραλαβή έργων, ορισμού να δείτε ενώ ήταν κλήρωση. Άσε ποιο ξέρει και τι δεν ξέρει. Δεν είναι πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι. Λες ότι ο Δήμος έχει οικονομική δυσχέρεια. Σεβαστό κατανοητό. Λες ότι κινείται στο όριο της νομότητας της παρανομίας. Σεβαστό κατανοητό. Ούτε του πρώτου ούτε του τελευταίου που κάνει ο Δήμος. Εάν υπάρχει, ο κ. Καραγιάννης προφανώς, αυτό που ρωτάει, αν υπάρχει βούλης, να διορθωθεί άμεσα. Γιατί καλή πουρτόζα, καλή πρόσωπο πουρτοτή, αλλά αν δεν θεμελιωθεί η βάση, θα φύγει. Λογικό έτσι. Εάν υπάρχει δυνατότητα, να γίνει. Εάν δεν υπάρχει και υπάρχει κάτι πιο επίγον, η απάντηση είναι παιδιά, υπάρχει κάτι πιο επίγον και δεν διώχνουμε εκεί. Είναι θέμα αξιολόγηση. Τίποτα άλλο. Το αν εξυπηρετεί, αν κακώς έγινε, καλώς έγινε. Αυτό που έγινε, εάν είναι συνεχίσει, όλοι παραδείσουν. Αυτά.